μεταξύ μας πολιτικού διαλόγου και ενδυνάμωσης της συνεργασίας μας σε μια σειρά από τομείς που αποτυπώνονται και στην κοινή διακήρυξη που υιοθετήσαμε. Συνομιλήσαμε για τις σημαντικές προοπτικές για εκατέρωθεν επενδύσεις, με την Ελλάδα να παραμένει, υπενθυμίζω, μέσα στους τρεις σημαντικότερους επενδυτές στη Σερβία. Δώσαμε έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και στις υποδομές. Συζητήσαμε για την ανάπτυξη δικτύων μεταφορών με ειδικότερη αναφορά τόσο στην σιδηροδρομική διασύνδεση Πειραιά-Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου, όσο όμως και στην πλωτή διασύνδεση Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου, αξιοποιώντας τα ποτάμια που μας ενώνουν. Υπογράψαμε συμφωνία που αφορά στην αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και μέσω αυτής της διάδρασης την οικονομία της περιοχής. Τονίσαμε ότι η προώθηση της ενεργειακής συνδεσιμότητας είναι κέρια για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μας. Υπό το πρίσμα αυτό συμφωνήσαμε να προωθήσουμε και την ενεργειακή μας συνεργασία και τονίσαμε την σημασία ενεργειακών έργων όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP και ο κάθετος διασυνδετήριος αγωγός IGB, καθώς και ο αγωγός διασύνδεσης Βουλγαρίας-Σερβίας, ο IBS, αλλά και Ιωνίου-Αδριατικής. Παράλληλα, συμφωνήσαμε για τον τουρισμό, ότι ο τουρισμός έχει ιδιαίτερη σημασία για τις σχέσεις μας. Ο σημαντικός αριθμός επισκεπτών εκατέρωθεν, πέραν της οικονομικής διάστασης, ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών μας. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της θετικής τάσης τουριστικών ροών και υπογράψαμε σχετικό μνημόνιο συνεργασίας καθώς και συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης. Η συνεργασία μας βεβαίως δεν έχει μόνο οικονομική πτυχή. Όπως είπα, οι σχέσεις των λαών μας έχουν βαθιές ρίζες. Συμφωνήσαμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την πολιτιστική διάσταση της σχέσης μας και στην κατεύθυνση αυτή υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας. Είχαμε περαιτέρω μια ιδιαίτερη και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς μας σχέσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Και συμφωνήσαμε στην ανάγκη αναβάθμισης του πολιτικού μας διαλόγου. Τονίσαμε ότι στο στρατηγικό πλέγμα των διμερών μας σχέσεων εντάσσεται η ολοένα ενισχυόμενη στρατιωτική μας συνεργασία και υπογράψαμε συμφωνία στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, συμφωνήσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της εξάρθρωσης δικτύων τράφικινγκ, μια συνεργασία κρίσιμη για την ασφάλεια, όχι μόνο της περιοχής μας, θα έλεγα κρίσιμης για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Ενισχύσαμε δε το διάλογό μας για το μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας ότι ο συντονισμός και η συνεργασία είναι η μόνη απάντηση στις ευρωπαϊκές εθνικιστικές αυτές δυνάμεις που θεωρούν την προάσπιση του διεθνούς δικαίου πολυτέλεια και θέλουν να εξασφαλίσουν ότι όλα τα βάρη αυτού του φαινομένου θα πέφτουν στις χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Τονίσαμε ότι αυτή είναι η μόνη απάντηση στη λογική των αποκλεισμών και των μονομερών ενεργειών. Βεβαίως υπογραμμίσαμε τη σημασία σεβασμού του διεθνούς δικαίου
και την ανάγκη να αντιταχθούμε ενεργά σε όλα τα φαινόμενα εθνικισμού, αλυτρωτισμού και μη σαλλοδοξία στην περιοχή, έτσι ώστε να εμπεδωθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Σε αυτή τη βάση και με αμοιβαίως αποδεκτό τρόπο, πρέπει να διευθετούνται οι όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των κρατών στα Βαλκάνια. Και βεβαίως συζητήσαμε και για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και για την ανάγκη να υπάρξει ρεαλιστική προσέγγιση από την πλευρά της νέας κυβέρνησης στην γείτονα, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που χρόνια επιδιώκουμε, μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση στη διαφορά που υπάρχει στο ζήτημα της ονομασίας. Στο πλαίσιο αυτό εκφράσαμε τη σταθερή μας υποστήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με την εκπλήρωση βεβαίως όλων των απαραίτητων όρων. Και τονίσαμε ότι ο στόχος αυτός, που καθορίστηκε με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, πρέπει να παραμείνει πρωταρχικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος όχι μόνο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά θα έλεγα προς όφελος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πανέλαβα στον Πρόεδρο Βούτσιτς ότι η χώρα μας θα είναι πάντοτε αταλάντευτος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας και θα υποστηρίζει σταθερά την πρόοδο της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας. Είμαστε στο πλευρό της και με εφαρμογή του διμερούς πλαισίου που έχουμε συμφωνήσει από το 2010 για παροχή τεχνογνωσίας εκ μέρους της Ελλάδας προς επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά και με συμφωνίες για συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Παράλληλα, συμφωνήσαμε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική, οι ευρωπαϊκές ρίζες των χωρών της περιοχής μας δεν μπορούν σε μια εποχή ενδυνόμενης παγκοσμιοποίησης παρά να συνδυάζονται με μια εξωτερική πολιτική με ευρύτερους ορίζοντες, με την προώθηση σχέσεων και σχημάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των λαών μας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα της περιοχής μας. Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρόεδρο Βούτσιτς και για τις τελευταίες εξελίξεις που σηματοδοτούν την οριστική πια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από την κρίση και την τελευταία χθεσινή εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έξοδο από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, μια διαδικασία που υφίστατο από το 2009 και μετά από 8 χρόνια η Ελλάδα καταφέρνει να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι η Ελλάδα, ξεπερνώντας την οικονομική κρίση, ανακτά σιγά αλλά σταθερά τη μεγάλη της σημασία, το ιδιαίτερο της βάρος, γεωπολιτικό βάρος, ως μια κρίσιμη χώρα στην περιοχή των Βαλκανίων, στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Μια χώρα που παραμένει στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα σταυροδρόμη τριών υπήρων, με κρίσιμο ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή και πάντοτε με στόχο τη σταθερότητα, την ειρήνη, το διάλογο, τη συνεργασία. Είπα λοιπόν στον Πρόεδρο Βούτσιτς ότι οι φίλοι μας οι Σέρβοι, ο σερβικός λαός και ο ίδιος έχουν να περιμένουν από την Ελλάδα έναν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Έχουν να περιμένουν από μας να παίξουμε το ρόλο μιας χώρας που θα μπορέσει να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στην Σερβία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και εμείς έχουμε να περιμένουμε από τη Σερβία, μια φίλη χώρα, τη συνεργασία, την ουσιαστική συνεργασία, για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τα Βαλκάνια σε ήρεμα νερά, να είναι η Χερσόνησος της Βαλκανικής μια Χερσόνησος φιλίας, ειρήνης και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς και όχι μια
διαρκής πηγή κινδύνων και εθνικισμών. Είχαμε λοιπόν μια εξαιρετικά σημαντική συνεργασία και πιστεύω ότι αυτή τη συνεργασία θα μπορέσουμε στο ευρύτερο μέλλον να την εμβαθύνουμε και να την επεκτείνουμε. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι τον Σέρβο Πρόεδρο και πιστεύω ότι το επόμενο σημαντικό βήμα, το οποίο θα ήθελα να ανακοινώσω, είναι ότι μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου Βούτσιτς, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλος, θα επισκεφθεί το Βελιγράδι τον Οκτώβριο, μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη για τις χώρες μας και για την περιοχή μας. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, уважаемый Алексис, Алекси, покушать сюда, θα προσπαθήσω σύντομα να πω γιατί για τη Σερβία είναι πολύ σημαντική σημερινή συνάντηση. Πρώτη συνάντηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, γιατί είναι τόσο σημαντική για τη Σερβία. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ και οι Έλληνες και οι Σέρβοι δημοσιογράφοι μπορούσαν να ακούσουν μερικά σημαντικά πράγματα. Επρόκειτο για κάτι συμφωνίες, οι οποίες είναι γενικές, σημαίνουν πολλά για το μέλλον, αλλά και συμφωνίες οι οποίες αφορούν τη ζωή, την καθημερινή των ανθρώπων με τις σερβικές άδειες οδηγήσεως. Μπορείτε να οδηγήσετε στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει κάτι για το πολίτη μας, και οι Έλληνες μπορούν να πάνε με το Βελιγράδι, μέχρι το Βελιγράδι με την άδειά τους. Αυτό σημαίνει πολλά για τους Έλληνες πολίτες. Ανέφερα αυτό ότι στο στόχος της συζήτησής μας είναι βελτίωση του επίπεδου βιώσιμου των πολιτών μας. Οι ευρωπαϊκοί συναλλαγές μας δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτές, ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε εγώ. Είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει τάση αύξησης σερβικών εξαγωγών τους πρώτους 5 μήνες, 10,5%. Αναμένουμε. Συγχαρώ τον Πρωθυπουργό Τσίπρα για καλά οικονομικά αποτελέσματα και έξοδο από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ότι η Ελλάδα πάλι πάει σε υγιή πόδια. Μέχρι τώρα οι Έλληνες επενδύσανε 2,5 δισεκατομμύρια στη Σερβία και περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις. Να παραμένουν στο τομέα των τραπεζών, ταυτόχρονα να μπαίνουν και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τουρισμός, να δείξουν το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις. Στην επόμενη περίοδο θα υπάρξουν όλο και περισσότεροι Σέρβοι επιχειρηματίες, οι οποίες θα μπορέσουν και θα θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, περνώντας από τις διημερείς σχέσεις μας, διαπιστώσαμε ότι είναι καλές, ότι η επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο Βελιγράδι και όλο το χρονικό διάστημα αυτό συνέσφερε στη βελτίωση των σχέσεών μας, έτσι ώστε μετά από μια σύντομη περίοδο στασιμότητας βλέπουμε ότι οι σχέσεις μας πάνε σε μια καλή κατεύθυνση. Είχαμε ανοιχτές συζητήσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα, οικονομικά και πολιτικά. Νομίζω ότι έχουμε υψηλό επίπεδο συμφωνιών. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για την στήριξη στον ευρωπαϊκό δρόμο μας. Είπα στον κύριο Τσίπρα, στον Αλέξη, ότι η Σερβία θέλει και δεν εκβιάζει κανέναν, δεν ζητάει τίποτα από κανέναν. Να ξέρουμε πότε η Σερβία θα μπορούσε να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις. Όλα τα κεφάλαια τα οποία πρέπει να ανοίξουμε για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό έτσι ώστε οι άνθρωποι στη Σερβία να έχουν περισσότερα κίνητρα. Δεν συζητάμε ακριβώς το χρόνο, δεν ζητάμε, αλλά να έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
наших приятели да нам помогне по тоа. Зитисаме од тоа филмот на Алексеј да ме својити си на парум а втити на апандиси. Одговорот значило многу. А во тоа еден полисимантико. Естина ди метописи прахуни политес. Ке афта помина на исколе сметаритмисис. Да бисмо могли и брже и со Јосиф Григора. Та бори на гинуне. Република Србија, Грчка, со тие фора ти Србија и Елада, панда бори на ипологизисти на постирик симас, се олустус, а полиса попсис, емис ти на Елада ти влепуме со екзеретика филики хора, поли филиколао, и надам се да се грци у Србија осеќај увек. Оти и Елине си Србија, тоа е станонде авто. Еци опуш, е няко... Ека до 20.000 серви и опија ерхонде стине лада. Увек тако осеќају. Панда еци е станонде. Кога изучувате да се просечно потроши 8.300 и 400 евра, ксодевуни дијак 8.300 евро, онда видите колико влепете, пошу и серви туристе синисферуне стине анаптикси целникис економијас. Тавтохрона, желим да се захвалим на... Фело, не вхаристишо. Јасно и грчкој позиција по питање. Стин ксекатар ел ники теси. Се оти афорато кошувопедио. Непризнавање. Ке мина анагнориси. Мономериски ригмени са анексартисијас. И добро их знам. То су стави кои... Ксеро ти стеќи што Алекси Ципра. Се ставиме Европски Унија. Оне опорности чувања мира и стабилности. Ине и перти сиринис ке статеротитас. И наших пријателја да... Зити саптофиломас. Да останеме стоп стабилност. Целуме на минум, на параминуме колона статеротитас. Желиме да унапредуваме. Целуме на велтионуме, ти схеси ма сме олат те та едафике та крати со автото хоро. Стабилност наш приоритет, ќер таков. И ринике и статеротита и не протеротитес ма, ќе ти еци велтионуме ќе ти Србија. 2,2%. Ехуме 2,2% на наптикси, ке ту хрону стелуме 3%, што би значи убрзани развој и болје животни. А то си мени калитери зои од супорите смас. Оно што бих посебно истакал то топио и дика тело на Тонишо, а по Тајрга и по Домис. Ехуме си ти си полишо вара, ке то прото по пограпца мина авто. Ине и Сидеродромос Пиреа с Тесалоники Велигради, опио си индејте ме то Велигради Будапести Сидеродромо. Због управо пресецање територија Републике Србије по оси југ-север. Мас хријазете, ја ти пернајапти Србија аптон ното стовора. Задатак, али имајќи вио авто. Желим да о томе обавестим и пренајапти ке ту противго Ципра, оти ехуме тетико потелезно што проиполагижмо. Укупни суфицит. Синолико плаоназма ехуме. Да ќе мога веројатно задржати. Охи монопротогенис, ке та то кратишуме авто, ке ме до 30% на наптикси, да ехуме перешотера хримата та епомена хронја. И ја мегали стратегико стохо синдеси се ме тин Европи. Ако ма тело не вхаристишо, агапите Алекси, едостите Салоники, ја ти парушијамаш, ке солу се елнес филус маш, не вхаристишо, то Кирио Камено, ке то Кирио Ципра по итане што Велигради е стин еписими кирикси ту проедру, ме менош проедру, диоти стирижното Србико крато, се вхаристо, ја ти филоксенија сас, ма списате ме цпровтовулије сас, аксиотиме Кирије Ципра, еми Сербио панда ехуме кали диатеси, оти да проспати, катафераме, ти схесиме со Όχι μόνο να τις γυρίσουμε στις παλιές καλές επίπεδα, αλλά και να τις δώσουμε και καινούρια αίτηση. Και πάντα μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ όλους πάλι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και περήφανος που σήμερα είμαι επικεφαλής της σερβικής αντιπροσωπείας εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να είμαστε εμείς οι οικοδεσπότες σας στο Βελιγράδι και να σας φιλοξενήσουμε με αυτόν τον τρόπο. 2 και 3 Οκτωβρίου στη χώρα μας. Ευχαριστούμε. Κύριε Τσίπρα,
Predstavite se ponovo, pošto nisu čuli da vas... Filip Čukanović, televizija B92 iz Beograda. Filip Čukanović, ti lor si bili bio nem da dio. Si si ti sa teme to servo, projedruje ti si energasija, ti bor ne neka literi, a kuša me o... Tri akoša nem da je v taj kato mirio je bor kje si na lages, me pio tropo schediazete na ne vasete ti se bor kje si na lages, kje poš bor na pragmatu piti avto. Και ό,τι αφορά το σιδερόδρομο, διότι βρίσκεται στο κινέζικο δρόμο του μεταξιού, πότε συγκεκριμένα μπορεί να γίνει η πραγματοποίηση αυτού του project. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι συζητήσαμε διεξοδικά για τους τρόπους με τους οποίους θα ενισχύσουμε τις εμπορικές συναλλαγές. Βεβαίως υπάρχει υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες μπροστά μας, αλλά ας μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ήδη η Ελλάδα είναι τρίτη δύναμη σε επενδύσεις, τρίτη χώρα σε επενδύσεις, Σερβία. Και βεβαίως μπορεί να γίνουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις, ελληνικές επενδύσεις στη Σερβία και σερβικές στην Ελλάδα. Είχαμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και να ορίσουμε τους νέους συμπροέδρους της Διμερίους Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, που θα βρίσκονται από εδώ και στο εξής σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία για να ενισχύσουν αυτές τις δυνατότητες και να τις αξιοποιήσουν. Στις 15 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη Ελληνοσερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και ελπίζω να έχει την ίδια μεγάλη επιτυχία με αυτήν που είχε το Γενάρη η συνάντηση που διοργανώθηκε, το φόρουμ που διοργανώθηκε στο Βελιγράδι με αφορμή την επίσημη επίσκεψή μου εκεί. Να πω επίσης ότι οι υπουργοί μας δουλεύουν εντατικά σε μια σειρά από τομείς προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία των δύο πλευρών στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, της αμυντικής βιομηχανίας, της φάρμακοβιομηχανίας, στα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων στις δύο πλευρές και βεβαίως, όπως αναφέρθηκα και στην εισαγωγική μου ομιλία, κοιτάζουμε ιδιαίτερα, μελετάμε ιδιαίτερα δύο projects πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η πλωτή διασύνδεση Θεσσαλονίκης Βελιγραδίου, ένα τεράστια σημασία έργο, ένα τεράστιο έργο για όλη την Ευρώπη, αλλά και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, που είναι η σιδηροδρομική διασύνδεση Πειραιά Θεσσαλονίκης Βελιγραδίου, το οποίο, όπως σωστά είπατε, εντάσσεται και μέσα στις επιδιώξεις των προγραμμάτων, των επενδυτικών προγραμμάτων του λεγόμενου δρόμου του μεταξιού ή στη νέα του εκδοχή του One Belt, One Road, στο σύνοδο του οποίου σχεδίου ήμασταν μαζί με τον πρόεδρο Βούτσιτς στο Πεκίνο πριν από ένα περίπου μήνα. Βεβαίως όλα αυτά τα σχέδια, μικρότερα και μεγαλύτερα, έχουν μια ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία. Εμείς θα δουλέψουμε σε όλα τα επίπεδα, και στα μικρά και στα μεγάλα. Τα μεγαλόπνοα σχέδια είναι προφανές ότι έχουν και έναν μακρύτερο χρόνο εφαρμογής και υλοποίησης. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η σιδηροδρομική διασύνδεση δεν είναι ένα μακρινό σχέδιο, αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα, διότι η χρηματοδότηση είναι δεδομένη και η επιθυμία, η πολιτική βούληση από τις δύο πλευρές είναι επίσης δεδομένη, ώστε να μικρύνουμε την απόσταση ανάμεσα στις δύο χώρες. Να μικρύνουμε την απόσταση μειώνοντας το χρόνο για τον οποίο θα απαιτείται, προκειμένου οι πολίτες ή τα εμπορεύματα να βρεθούν από την Θεσσαλονίκη ή από την Αθήνα στο Βελιγράδι. Αυτός είναι ο στόχος μας, να φέρουμε τις χώρες μας και τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά. Και πιστεύω ότι με όλες αυτές τις συνέργειες και με όλες αυτές τις συγκροτημένες πια προσπάθειες θα το καταφέρουμε.
Znate, mi imamo trasu pruge. Rete, ehume. Organizacija pruge i potrebna su... To dromu, to siderodromo. Pitanju, ali smo imali... Ihame, ke pio diskoles ipotesis i opis kataferme na lišume. Prepina važume tu stohu špsila. Ono što je za nas danas... A to pu ine polisim antikosimera ine... Oti ehume e prosteti embistosini anamesa stus ipurgus ke skivernisis. Μέχρι και το ανώτατο κρατικό επίπεδο και μία οικοδόμηση, με μία οικοδόμηση τέτοιας εμπιστοσύνης, σε μία πρόταση να πω, η Σερβία και η Ελλάδα μπορούν να υπολογίσουν η μία στην άλλη. Αυτό είναι σημαντικό και για την Ελλάδα πιστεύω, αλλά και για τη Σερβία επιβεβαιώνω. Η Ελλάδα μπορεί να αγωνιστεί για τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικά, πολιτικά, αν δουλεύουμε μαζί, αν η δράση μας είναι κοινή, είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Και όλες οι ζωοτικοί μας στόχους μπορούμε να τους υπεραμεινθούμε, έχοντας υπόψη στόχους και όλων των άλλων, και θέλοντας όλα τα προβλήματα να τα λύνουμε μέσα από το Διεθνές Δίκαιο. Ναι, Νίκος Δρούμπος από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εδώ. Είπατε ότι συζητήσατε για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τους κινδύνους που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω ένα σχόλιο για τις προκλήσεις εκ μέρους της Τουρκίας και όσα συμβαίνουν στην Κυπριακή ΑΟΣ με τις έρευνες που γίνονται στο οικόπεδο 11. Νομίζω ότι η φιλία, η συνεργασία, η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να επιτευχθεί χρειάζεται όλοι, μα όλοι, όλες οι χώρες, και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση, να σεβόμαστε ένα πράγμα, το διεθνές δίκαιο και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Από αυτή την έννοια θεωρώ ότι οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό ήταν βεβαίως εξελίξεις που δεν μας κάνουν να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Εν τούτοις αποδεικνύουν ότι έχουμε έναν γείτονα που πολλές φορές αρέσκεται να μην σέβεται αυτή την ουσιώδη προϋπόθεση για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία. Να μην σέβεται δηλαδή το διεθνές δίκαιο και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Εν τούτης εμείς παραμένουμε ατελάντευτα προσανατολισμένοι στην προσπάθεια τις διαφορές να τις επιλύουμε μέσα από το διάλογο, μέσα από μια θετική ατζέντα συνεργασίας, ταυτόχρονα όμως και αποφασιστική, προκειμένου να υπερασπιστούμε, να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν ότι όποιος έχει σχέδιο, στρατηγική, δημιουργεί διεθνή ερίσματα, δεν αλλάζει θέσεις σαν τα πουκάμισα, αλλά είναι σταθερός στις θέσεις του, διαπραγματεύεται με δημιουργικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα είναι σταθερά προσανατολισμένος στην υπεράσπιση δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τότε καταφέρνει να δημιουργεί ερίσματα και δυνατότητες να πετυχαίνει. Μπορεί να μην πετύχαμε την επίλυση του Κυπριακού σε αυτή τη φάση των συνομιλιών, θα παραμείνουμε όμως σταθεροί στην ανάγκη να μην υπάρξει ένα οριστικό τέλος της συνομιλίας και κάποια στιγμή με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επανέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Και ταυτόχρονα, όπως είδατε, στην εξωτερική πολιτική θυμάμαι μια ρίση που την κρατάω πάντοτε στο μυαλό μου που λέει ότι αποτελεσματικότερο σκύλος δεν είναι αυτός που γαυγίζει, αλλά αυτός που είναι καλός φύλακας δεν χρειάζεται να γαυγίζει. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε μεγάλες κορώνες, ούτε γαυγίζουμε πολύ, αλλά πιστεύω ότι προασπίζουμε αποτελεσματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και νομίζω ότι είχαμε μια φυσιολογική εξέλιξη χθες
και τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια φυσιολογική εξέλιξη. Ας κρατήσουν αυτή τη ρίση και οι γείτονές μας. Διότι κάποια στιγμή, ξέρετε, όταν φωνάζεις πολύ και δημιουργείς φασαρία, τότε δεν κάνεις καλό ούτε στα σχέδιά σου, ούτε μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας βασικός πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Και τώρα που ανακάμπτει από μια μακρόχρονη οικονομική κρίση, ξανακερδίζει χαμένο έδαφος και αναδεικνύεται σαν μια χώρα πολύτιμη για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Βαλκανική. Μια χώρα πολύτιμη, πολύτιμος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα πολύτιμη στο ΝΑΤΟ, εξαιτίας και των ιδιαίτερων σχέσεων που έχει με κρίσιμες χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Gordana Uzelac, televizija Pink. Gordana Uzelac, tilorasi Pink, από το Βελιγράδι. Για το πρωθυπουργό Τσίπρα. Αν αυτές τις δύο ώρες με το πρόεδρο της Σερβίας συζητήχατε για το Κωσοβοπέδιο και ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά αναγνώριση της λεγόμενης δημοκρατίας του Κωσοβοπεδίου και για τον κύριο Βούτσιτς η ερώστηση, συζητήσατε αν μετά αυτή τη συζήτηση θα είναι και με τον κύριο Μπορίσοβ και με τον κύριο Ιούνκερ, αν μπορούμε να αναμένουμε επιτάχυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκού εισόδου της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μπορούμε να περιμένουμε την επιτάχυνση. Ναι, προφανώς συζητήσαμε και για το Κόσοβο και για άλλα σημαντικά θέματα. Είχαμε μια ουσιαστική, ειλικρινή συζήτηση και με άνεση χρόνου, όπως θα διαπιστώσατε. Η στάση μας σε σχέση με το Κόσοβο είναι γνωστή και παραμένει σταθερή. Η στάση μας στηρίζεται στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στο σεβασμό των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στην ανάγκη εμπέδωσης συνθήκων ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς βεβαίως και από τα ιδιαίτερα εθνικά μας συμφέροντα. Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, στηρίζουμε σταθερά τις συνομιλίες Βελιγραδίου-Πρίστινας, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας. Και όπως είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, πιστεύουμε αταλάντευτα ότι οι διαφορές στα Βαλκάνια πρέπει να λύνονται επί τη βάση του διαλόγου και της επίμονης προσπάθειας εξέβρεσης αμοιβαίων αποδεκτών τρόπων, αμοιβαίων αποδεκτών λύσεων. Και βεβαίως ο διάλογος προφανώς πρέπει να διεξάγεται στη βάση του διεθνούς δικαίου. Έχουμε μια μακρά αρνητική εμπειρία από τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Και βεβαίως αυτή η εμπειρία μπορεί να έρχεται από τα βάθη των χρόνων, να ξεκινάει από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον πόλεμο με τη μεγαλύτερη ανθρωποθυσία στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς έχουμε και πρόσφατη αρνητική εμπειρία. Από όταν πολύ αργότερα και πολύ μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και πολύ μετά ακόμα και το οριστικό κλείσιμο του κύκλου με την πτώση του τείχους και την επανένωση των δύο Γερμανιών, είχαμε δυστυχώς πολύ αρνητικές εξελίξεις μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και την αναζωπή των εθνικισμών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούσαμε σε απευθείας σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη την κοινή συνέντευξη τύπου του